Με φαγητό από το φιλόπτωχο συσίτιο της Πλάντζιας θα στρώσουν το γιορτινό τραπέζι εκατοντάδες άνθρωποι στα Χανιά που ζουν στα όρια της φτώχειας. Οι 250 πολίτες, Έλληνες και ξένοι, που καταφεύγουν καθημερινά στο συσίτιο, έλαβαν σήμερα σαν επιπλέον βοήθεια τσάντες με τρόφιμα για να περάσουν χωρίς θερήσεις τις μέρες των γιορτών. Έχουμε ξεχωριστά τσάντες για οικογένειες ως επιτοπλίστων πολυμελής και άλλες ξεχωριστά τσάντες για μεμονωμένους μόνους ανθρώπους, οι οποίοι πάλι διαχωρίζονται σε άτομα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να μαγειρέψουν στο σπίτι τους και σε άτομα που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Το φιλόπτωχο συσίτιο της Πλάντζιας που λειτουργεί από το 1963 στηρίζουν ιδιώτες και τοπικοί φορείς. Επισκεπτόμενος σήμερα τη δομή, ο Δήμαρχος Χανίων Τάσος Φάμβουκας τόνισε ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να ενισχύει το έργο του συσίτιου. Πραγματικά είναι εδώ και προσφέρουν ό,τι καλύτερο μπορούν, ένα ζεστό πιάτο φαγητό κάθε μέρα σε όποιον το έχει ανάγκη σε αυτή την πόλη. Ο Δήμος Χανίων βεβαίως στηρίζει τα συσίτια όπως και όλες τις υπόλοιπες δομές, έμπρακτα, με τρόφιμα, από το κοινωνικό του παντοπολείο και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Είμαστε αρρωγοί και είμαστε στη διάθεση αυτών των συνανθρώπων μας. Φροντίζουμε να προσφέρουμε μεγαλύτερες ποσότητες τροφίμων, κυρίως κρέατος και από το κοινωνικό παντοπολείο και το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας ΤΕΒΑ. Στην ουρά για μια τσάντα με τρόφιμα περίμεναν σήμερα πολλοί ακόμη χανιώτες. Κρέας, λάδι, λαχανικά μοίρασε ιδιώτης, κάνοντας πράξη την αλληλεγγύη και την προσφορά στον συνάνθρωπο. Είναι 265 οικογένειες Έλληνες εδώ και εκτός αυτού, προχτές στην οδό Σπάρτη σε τρία σπίτια πήγαμε ηλεκτρικές σόμπες σε παιδάκια 3-4 χρονών με γονείς ανάπηρους. Υπάρχει ανάγκη και όσο περνάει και ο καιρός εγώ σαν Αγγελική βλέπω ότι γίνεται μεγαλύτερη και είναι πραγματικά όντως ναι είναι και Έλληνες. Τα τελευταία χρόνια στα Χανιά τα κοινωνικά παντοπολία και οι δομές που προσφέρουν ήδη πρώτης ανάγκης έχουν αυξηθεί, όπως και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται κυρίως σε περιόδους εορταστικές. Εκτός από το συσίτιο της Πλάντζιας, πολύτιμη βοήθεια προσφέρουν τα συσίτια της τοπικής εκκλησίας.